Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 3 Ιουνίου του 2023. Πάμε για μια δυνατή εκπομπή. Απόψε έκανα προσπάθειε και σκιαγράφησα ή μάλλον έβγαλα αξονική τομογραφία το σχέδιο του Ερδογάν για την Τουρκία. Αυτό δηλαδή που λέει ο αιώνα τη Τουρκία. Θα το περιγράψουμε απόψε. Ξέρω ότι μας ακούν οι διάφοροι. Δεν θα έχουν άλωθει λοιπόν από τούδε και στο εξή, αν δεν το λάβουν υπόψη του. Θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αποκαλύπτουμε το σχέδιο του Ερντογάν για την Τουρκία, τη Μεγάλη Τουρκία, για τον αιώνα τη Τουρκία. Τώρα που κέρδισε για τρίτη φορά τι εκλογέ, είπε ότι ξεκινάει ο αιώνα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ουκρανία. Λοιπόν, ε, είπαμε ότι το, το δόγμα του σκηπίωνα του Αφρικανού, επέλεξαν οι Ουκρανοί, φαίνεται ότι αποδίδει. Είχαμε νέες επιθέσεις εκεί. Ε, σύμφωνα με δήλωση του Περιφερειάρχη, οι, οι επιθέσεις γίνονται και με εισβολή ατόμων χωρίς διακριτικά. Λένε ότι είναι Ρώσοι αντιστασιακοί. Ε, τώρα το τι είναι εκεί, όλοι καταλαβαίνουμε έτσι και για ποιο λόγο μπαίνουν. Ε, τους εξουδατέρωσαν τους περισσότερους οι αρχές ασφαλείας, οι ρωσικές. Η Washington Post έγραψε ότι ε, ε, βρέθηκαν πάνω τους όπλα αμερικάνικα, τσέχικα και βελγικά. Η, είδα στο American Conservative, νομίζω, ότι γράφει ε, «Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς και τα χρησιμοποιούν πάνω να μας εμπλέξουν σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία». περιπτώσει ο Περιφερειάρχης λέει ότι είχε δύο νεκρούς Ουκρανούς σήμερα και έξι τραυματίες από αυτή την επίθεση. Ε, ο Πριγκόζιν προειδοποιεί ο ιδιοκτήτη, ο επικεφαλή του ιδιωτικού αυτού στρατού των μισθοφόρων, προειδοποιεί τη Ρωσία, λέει: Στείλτε με μένα εκεί, κάντε κάτι, διότι εκεί θα, θα χάσουμε το έδαφο. Δεν το καταλάβουν στην ουσία, γιατί έχουν, ορισμένα χωριά έχουν ήδη εκείνοθεί, δεν υπάρχει κανένα. Άρα, λέει: Υπάρχει κίνδυνο να τα καταλάβουν αυτά και θα έχουμε, λέει, κατηλημένο έδαφο τη Ρωσία. Ε, οι Βρετανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε λένε ότι πλέον η Ρωσία βρίσκεται σε δίλημα, άρα έχει αρχίσει να αποδίδει το δόγμα αυτό του Σκυπίωνα του Αφρικανού, ότι ήδη λέει η Ρωσία ή βρίσκεται σε δίλημα αν θα πρέπει να αποσύρει στρατεύματα από τα μέτωπα μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας που έχει καταλάβει περιοχές ή αν θα πρέπει να φέρει από αλλού στρατό, πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατεύματα και μιλάμε για σύνορα 1500 χιλιόμετρα είναι μέχρι τη Λευκορωσία έτσι, μεγάλη απόσταση. Για να την καλύψει, θέλει σώματα στρατού εκεί για συνοριακή φυλακή, ειδικά όταν έχουμε ε, επιθέσεις επιθέσει που έχουν και τέτοια αποτελέσματα. Δηλώσει έχουμε του αρχηγού Γεθά, ο οποίο είναι υπό αποχώρηση, μάλλον το Σεπτέμβριο θα τον αλλάξει, ο Μπάιντεν, ο Μίλεϊ, ο στρατηγό, αρχηγό Γεθά των ΗΠΑ, της Αμερικής, δηλώνει ότι τα άρματα Άμπραμς, μη ένα Άμπραμς που θα δοθούν, έχουν δοθεί δηλαδή ήδη στην Ουκρανία, απλά είπαμε ότι υπάρχει εκπαίδευση 12 εβδομάδων και ότι μετά από Σεπτέμβρη και βάλε, Πάντω είπε ότι θα χρησιμοποιηθούν και θα βοηθήσουν πολύ στην αντεπίθεση. 12 εβδομάδε είναι δύο μήνε. Τώρα ξεκίνησα. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντω, αν προλάβουν, τότε πότε θα γίνει η αντεπίθεση. Γιατί κάτι ακούω και διαβάζω, την πήγαν για καλοκαίρι. Ήμασταν για άνοιξη, τώρα πήγε για καλοκαίρι η αντεπίθεση. Εν πάση περιπτώσει, είπε όμω ότι τα F-16 δεν προλαβαίνουν. Απλώ τα θέλουμε, ορισμένα από τα οπλικά συστήματα που δίνουμε, ε, θα αποτελέσουν τον Ουκρανικό στρατό του μέλλοντο. Έναν σύγχρονο Ουκρανικό στρατό του μέλλοντο δημιουργούμε. Που σημαίνει ότι κάποια οπλικά συστήματα τα δίνουν και με μελλοντική. Προοπτική. Ο Ντανίλοφ είναι ο γραμματέα, ο επικεφαλή δηλαδή του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια τη Ουκρανία. Φαίνεται ότι παίζει ρόλο στα πράγματα. Δήλωσε ότι αυτό μάλλον ήταν ένα μήνυμα προ τον Ζελένσκι. Ή τέλο πάντων προ εκείνου που θέλουν ή ψάχνουν τρόπο να βρουν ε, μία δυνατότητα, τρόπο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με του Ρώσου να συζητήσουν. Λέει λοιπόν υπάρχει απόφαση ξεκάθαρη του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια τη Ουκρανία που δεν επιτρέπει, απαγορεύει οποιαδήποτε συνεμονία με τη Ρωσία. Πρώτα θα τους νικήσουμε και μετά θα καθίσουμε λέει, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ε, άρα εδώ είναι ένα μήνυμα για όλους όσους λένε να κάνουμε πίσω, να, τα, να δούμε τίποτα με τους Ρώσους κτλ. Επίσης έκανε και μια άλλη δήλωση, είπε... Όπω είναι γνωστό στη Ρωσία, στην Ουκρανία, ο μισό πληθυσμό και παράγοντα μιλάει, είναι ρωσόφωνοι, μιλάει ρωσικά. Ακόμα και αυτοί που έχουν η Ουκρανική Εθνική Συνείδηση μιλάνε Ρώσικα. Λέει: Όσοι μιλούν, όσοι επιμένουν στη χρήση, στην αναγκαιότητα τη χρήση τη ρωσική γλώσσα, λένε δεν έχουν θέση στην Ουκρανία, να φύγουν να πάνε αλλού. Τώρα αυτέ καταλαβαίνετε τι νοοτροπίε είναι, έτσι δεν τι λέμε, μην παρεξηγηθούμε κιόλα, αλλά καταλαβαίνετε τι νοοτροπίε. Δηλαδή κάποιο γεννιέται με τη γλώσσα ότι τον βάζει να μιλάει άλλη γλώσσα, αν έχει αυτή τη μητρική γλώσσα. Λοιπόν, ε, ο Γιούρι Σιγκόλ είναι ο επικεφαλής της ειδική Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Ασφάλειας Πληροφοριών. Αυτός δήλωσε ότι υπάρχει απόφαση, η απόφαση, η Ουκρανία να αποκτήσει 200.000 μη επανδρομένα αεροσκάφη και ντρόνς. Να το ξαναπώ, 200.000 μη επανδρομένα αεροσκάφη και ντρόνς. Αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τις αρτηριοσκληρωτικές δομές και λογικές που επικρατούν και στην Ελλάδα σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Τουλάχιστον οι άνθρωποι είδαν εκεί ότι είναι τελικά, εντάξει παίζει ρόλο το πυροβολικό είπαμε, στο έδαφος πρωταρχικό ρόλο παίζει το πυροβολικό, ο πόλεμος είναι πύραυλο, είναι βλήματο κεντρικός όπως είπαμε, δηλαδή το πυροβολικό είναι αυτό που προκαλεί σοβαρότατες ε, απώλειες στον εχθρό και στη συνέχεια αναλαμβάνουν η, τα, ε, είτε το πεζικό είτε τα άρβατα αλλά προηγείται το πυροβολικό όμως ε, τον πόλεμο πραγματικά τον επηρεάζουν υπό τη γενική έννοια τον επηρεάζουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι φυσικά άρα πύραυλο και μη επανδρομένα αεροσκάφη στον αέρα κάτω είναι βλήματο και απόφαση για 200.000, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Λέει, ήδη κατασκευάζουν εταιρείε, χρηματοδοτούν εταιρείε ντόπιε, παίρνουν κάποια εξαρτήματα φυσικά από το εξωτερικό. Επίση ο Ντανίλοφ κατήγγειλε, λέει, λύσαμε ε, τα ρωσικά και τα ιρανικά ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη Σαχέτ είδε Γκεράν και βρήκαμε πολλά. Εξαρτήματα αυτών των μη επανδρομένων αεροσκαφών είναι από χώρε που είναι φιλικέ και μα δίνουν όπλα. Πώ γίνεται λέει να δίνετε σε εμά όπλα και να δίνετε σε αυτού εξαρτήματα. Φυσικά αυτά δεν τα παίρνουν, δεν τα δίνουν οι χώρε, τα παίρνουν από την ελεύθερη αγορά οι Ιρανοί ή τα πήραν σε κάποια φάση, στοκάρισαν και τώρα κάνουν. Διαβάζω πάντω ότι και οι Ρώσοι, δεν ξέρω αν η ανακοίνωση των Ουκρανών, και οι Ρώσοι έχουν ετοιμάσει χιλιάδε ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη και μάλιστα για χρησιμοποίηση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν ο Γιούρι Σιγκόλ. 200.000 drones. Έχει προγραμματιστεί και έχει ληφθεί απόφαση. Το Κίεβο επιτίθεται επίσης στον Όρμπαν, τον ηγέτη της, Ουκρανίας, της Ουγγαρίας, για τη στάση που τηρεί στον πόλεμο και για τη στήριξη που δίνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη Ρωσία. Ο Ουάλλας είναι ο Υπουργός άμυνας της Βρετανίας. Ε, έχει επισκεφθεί φυσικά το, το Κίεβο. Είναι αυτός που είπε ότι μέχρι το 2023 η Ουκρανία θα έχει καταλάβει την Κρυμαία. Είναι αυτός που έπαιξε ρόλο για να δοθούν οι Storm Shadow, οι πύραυλοι κρούζ στον, στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Γενικώ είναι γνωστό για τι επιθετικέ δηλώσει, αλλά και αυτό άρχισε να μα τα τώρα τελευταία. Προχθέ έλεγε πρέπει να γίνει. Μα προχτέ! πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία, σήμερα λέει δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Σήμερα. Και τι άλλο είπε, δεν έχουμε άλλα όπλα να δώσουμε λέει. Τελειώσαν τα όπλα στις χώρες του ΝΑΤΟ, πλέον θα αλλάξουμε τρόπο υποστήριξης, θα αγοράζουν λέει οι χώρες του ΝΑΤΟ από την ελεύθερη αγορά όπλα και θα τα δίνουμε στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε ότι εκτός και αν ξυπνήσει η ελεύθερη αγορά, οι βιομηχανίες όπλων δηλαδή, και συνεχίζουν να παράγουν και γίνουν οι πλωσιότεροι βιομήχανε στον κόσμο, οι βιομήχανε των ε, ε, αμυντικών βιομηχανιών. Αλλά, εν πάσης, σε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι αν υπάρχει χρήμα θα λυθεί. Αλλά πρόβλημα υπάρχει. Ε, τώρα, Μπορέλ, ο Μπορέλ ο είναι και αυτό τη Συγκαπούρη, σε αυτόν τον διάλογο του θα δούμε μετά πώ και τι, έκανε την εξή δήλωση. Λέει υπάρχει λέει κάτι που δεν είναι λογικό στις κυρώσεις που τις αποφασίζει ο ίδιος λόγω των κυρώσεων έχουμε αναγκαστεί να στηρίξουμε τα νοικοκυριά ως Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με 700 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ λέει τα λεφτά που δώσαμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας είναι 60 δισεκατομμύρια πως γίνεται λέει να πληρώνουμε δεκαπλάσια τις κυρώσεις από, υπέρ δεκαπλάσια από την υποστήριξη που δίνουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απευθύνουν οι πολίτε τη Ευρώπη στον Μπορέλ, όχι ο Μπορέλ στον εαυτό του. Να το ξαναπώ. Η Ευρώπη έχει πληρώσει δεκαπλάσια τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στη Ρωσία από την υποστήριξη που έχει δώσει στην Ουκρανία. 60 δισεκατομμύρια ευρώ έχει δώσει στην Ουκρανία υποστήριξη, 700 δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι κυβερνήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανόμοι μερικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες, στις οικογένειες ε, για τα προβλήματα, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτία των κυρώσεων. Και θα έλεγα ότι είναι λίγο μειοπική, κοντόφθαλμη η οπτική του Μπορέλ. Το κόστος στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κυρώσεις πόσο είναι, έχει υπολογίσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Μπορέλ επίσης, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω σαν είμαι πως είναι αφιλής αυτός ο άνθρωπος, λέει εμείς λέει είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την Ουκρανία, να συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε διότι αν σπάψουμε να τη στηρίζουμε σε μερικές εβδομάδε η Ρωσία θα έχει καταλάβει την Ουκρανία. Τώρα αυτό είναι να λέγεται, εντάξει το καταλαβαίνουμε όλοι και εμείς το λέμε. Τι σχέση το λέμε, εμείς δεν θεσμεύουμε με κανέναν. Είναι δυνατόν να το λέει ο Μπορέλ. Α, αυτό Αναδεικνύει την αδυναμία της Ουκρανίας. Το αδυναμία ότι η Ουκρανία είναι ένα ενεργούμενο. Κάποιον που τη θέλουν να πολεμάει και να σκοτώνονται οι άνθρωποι. Σε λίγες εβδομάδε λέει ότι δεν θα μπορούσε να πολεμήσει, θα κατέρεει. Και λέει πρέπει να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν θέλουμε άλλη μια Λευκορωσία στην περιοχή. Ότι δηλαδή η Ρωσία ελέγχει απολύτω τη Λευκορωσία και ότι αν τηθεί η Ουκρανία θα μετατραπεί σε μια Λευκορωσία. Τα λέει ο κύριος Μπορέλ από τη Σιγκαπούρη παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά από την Ουκρανία έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα δούμε πιο κάτω, να δούμε τι λέει η Ρωσία για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ρωσία. Ε, γίνεται, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και καλά και εκεί γίνεται τώρα, εντάξει. Έχουμε τονίσει επανειλημμένος, μπορεί να είναι χρήσιμος η Βάγνερ και ο Πριγκόζεν. Εκεί που η Ρωσία δεν θέλει να έχει επίσημη συμμετοχή, στην Αφρική, δεν ξέρω πού αλλού, Θέλει και στο Κόσοβο, λέει τώρα, φάνηκαν οι Βάγνερ, στη σερβική πλευρά. Εκεί λοιπόν που δεν θέλει να εμπλέκεται ω κράτο, στέλνει η Βάγνερ. Δικαίωμά τη είναι και οι Αμερικανοί κάνουν τα δικά του με την Blackwater, πώ του λέγανε αυτέ. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο ο επικεφαλής, ο ιδιοκτήτης της Βάγνερ, να εκδιάζει ολόκληρο το σύστημα, τότε εξευτελίζεται η χώρα. Ε, δεν είναι. Σκεφτείτε τώρα ο διοικητή, ο ιδιοκτήτη τη Blackwater να έβγαινε στην Αμερική και να εκδιάζει το, 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 είτε τον Τραμπ πριν από μερικά χρόνια ή τώρα τον Biden. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ακριβώ επειδή υπάρχει. Ε, αυτός η, και όλες αυτές οι κινήσεις πριγκόζεν γίνονται επειδή υπάρχει ο φόβος και ο ίδιος δείχνει δείγματα διεκδίκησης κάποιου ρόλου ε, στη Μόσχα. Δηλαδή γίνεται και μια διαπάλη εξουσίας για την μετά που την εποχή αλλά και για τώρα. Γιατί δεν τα ελέγχει όλα που την έχει μοιράσει το παιχνίδι σε διάφορους. Εκεί λοιπόν θεώρησε το Κρεμλίνο επειδή είχαν μια σύμπνια ο Καντήροφ με τον Μπριγκόζιν, ο Καντήροφ είναι ο πρόεδρος της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Τσετσενίας η οποία διαθέτει τον δικό της στρατό εντεταγμένο στον στρατό της, στον Ομοσπονδιακό στρατό της Ρωσίας. Δηλαδή δεν είναι δικό του στρατό, είναι Τσετσένι οι οποίοι επαναλαμβάνω δεν είναι ιδιωτικό στρατό όπως είναι του Πριγκόζη Όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι μόνο Τσετσένοι, Μιλούν τη γλώσσα τους, υπακούν στους δικούς τους νόμους και τα δικά τους θρησκευτικά πιστεύω και είχαμε δει μια αλληλεγγύη μεταξύ τους. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι πάνε να τα σπάσουν και αυτό γράφεται ότι αποτελεί πολιτική του ε, Κρεμλίνου. Τι μας δίδαξαν οι Άγγλοι είπαμε, διέρη και βαζίλευε. Όταν δεις κάτι που σε ενοχλεί και αποτελεί απειλή για σένα, το διαιρείς, διάσπαση και βασιλεύεις. Αυτό έκαναν οι Άγγλοι στην Κύπρο. Τι έκαναν, επειδή είδαν ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την βούληση των Ελλήνων για ένωση με την Ελλάδα, πήγαν και έκαναν προδότες τους Τουρκοκύπριους αυτού του αγώνα, γιατί αυτή η ελευθερία αφορούσε και τους Τουρκοκύπριους να φύγουν οι να ενωθούν με την Ελλάδα να έχουν και δικαιώματα, να μπορούσαν να διεκδικήσουν δικαιώματα. Όχι να ενωθούν με του απεικιοκράτε. Όχι μόνο αυτό, δεν έκανα μόνο αυτό. Όλο το παιχνίδι από την αρχή, όλο το παιχνίδι το ενορχίστρωσαν αυτοί για να ανοίξει ένα ρήγμα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και να φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε σήμερα. Και ο εμφύλιο πόλεμο, εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά έχω βάσιμε υποψίε ότι ο εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα δεν τον έκαναν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είχαν ευθύνε για τον ΕΑΜ, για τον Ελλάς, αλλά από ένα σημείο και μετά, μετά το ΠΟΣΔΑΜ, μετά τη συμφωνία της Μόσχας που τη λένε ότι έγινε στην, στην, στην Κρυμαία, εγώ θεωρώ ότι από εκεί και μετά έπαιξαν κάποιο ρόλο, αλλά ίσως πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι Άγγλοι στον εμφύλιο πόλεμο. Διαβάστε τη δολοφονία του πόλκ Ποιος τον σκότωσε, γιατί, που επιδίωκε να τελείωσε ο εμφύλιος. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι δεν έχουν ευθύνε εδώ μέσα. Έτσι. Έχουν τεράστιε ευθύνε. Μην πάμε σε αυτό τώρα. ήθελα να πω για το Διέρη και Βασίλευε. Τι κάνει τώρα λοιπόν, μαθητή καλό η Μόσχα, σου λέει Διέρη και Βασίλευε. Βάρτο να σκοτώνονται. Και όχι μόνο αυτό, αφού αποσύρεται η Βάγνερ, βάζουν η Αχμάτ, είναι οι ειδικέ δυνάμει των Τσετσένων, του Τσετσενικού στρατού. Βάζουν την Αχμάτ λοιπόν στην πόλη Μαρίνκα που βρίσκεται αποτελεί προέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ντονέτσκ, βρίσκεται νοτίως του, νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ και ήδη την έβαλαν να πάρει, να καταλάβει τη Μαρίνκα. Η Μαρίνκα ε, 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 ε κατέχουν ήδη το 80-85% και σήμερα εδώ την προέλασαν, να τους δώσουν και αυτούς λίγο δόξα για να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από, τους, από τη Βάγκνερ να πάνε στην Αχμάτ και στον Καντήροφ. Εμπάνω στους υπάρχει εκεί ένα θέμα καλό είναι να το ξέρουμε να δούμε αν υπάρχουν δημοσιεύματα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα ε, ο, και γι' αυτό ο, ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός επιχείρησε να ανατινάξει τις δυνάμεις μας δηλαδή τη Βάγκνερ να κτυπήσει με πυροβολικό για να τους εξουδετερώσει. Γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι εκεί θέλουν να αποδυναμώσουν τον Πριγκόζιν και τη Βάγνερ. Θα δούμε. Τον χρειάζονται πάντω, έτσι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα δήλωσε ότι κατέριψε σήμερα οι δυνάμεις οι αντεροπορικέ δυνάμει τη Ρωσία κατέρψαν ένα Ουκρανικό Σουχόι 27 και ένα επιθετικό ελικόπτερο μη 8 των, της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Επίσης, Πάλι το Υπουργείο Άμενας δηλώνει ότι ε, βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το σταθμό διοικήσεως των ε, Ουκρανικών Δυνάμεων στο Σιβέρσκ που είναι μια πόλη, ε, παίζει μεγάλο ρόλο, είναι βορείος του Μπαχμούτ, το Σιβέρσκ ε, και ανατολικά του και το ε, Αυτή λοιπόν η πόλη είναι σε κεντρικό σημείο βρίσκεται, αν καταλάβουν αυτή την πόλη... Το επόμενο βήμα είναι οι δίδυμες πόλεις, Κραματόρσκ και ε, Σλοβιάνσκ. Άρα είπαν ότι εκτύπησαν το σταθμό διοικήσεως, δηλαδή το διοικητήριο των στρατιωτικών δυνάμεων που αμήνονται στην πόλη Σιβέρσκ. Επίσης είδα ότι συνεχίζονται επιθετικές ενέργειες του ρωσικού στρατού, κυρίως στο βόρειο μέτωπο. Και σε αυτό του Λουγκάνσ, στο βόρειο μέτωπο υπάρχει μια περιοχή Κουπιάνσκ, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε ε, του χάρτες του επιχειρησιακούς εκεί φαίνεται ότι ε, στόχος τους είναι να καταλάβουν το Κουπιάνσκ και περαιτέρω να, να, καταλάβουν ολόκληρη την περιφέρεια του Χάρκοβο, δεν ξέρουμε ακόμα, πάντως γράφονται κάποια τέτοια πράγματα. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι ε, μιλώντας σε, μία, σε ένα φόρουμ ιστορικών ε, ε Λευκορώσων και Ρώσων, δήλωσε ότι η Δύση θέλει να δημιουργήσει προβλήματα Μεταξύ τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, των Ρώσων, εθνοτικά προβλήματα των Ρώσων και των Λευκορώσων, αλλά και εθνοτικά προβλήματα στο εσωτερικό τη Ρωσία. Τέλο, το Συμβούλιο Ασφάλεια τη Ρωσία ε, ανακοίνωσε ότι μία από τι βασικέ προτεραιότητε του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση τη οικονομική κυριαρχία τη Ρωσία. Το Συμβούλιο Ασφάλεια τη Ρωσία αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε δραστηριότητες όπω η καταπολέμηση των δυτικών προσπαθειών για επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα, η πρόληψη των κυβερνοαπειλών και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι επίσης η ενίσχυση της οικονομικής κυριαρχίας της Ρωσίας, η οποία συνεπάγεται την άνοδο της ποιότητας ζωής, τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και την επίταξη ισόρροπης ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μέτρων που στοχεύουν στην αποτροπή των δυτικών χωρών από το να προκαλέσουν οικονομική κρίση στη Ρωσία, η οποία ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωση τη κοινωνική κατάσταση στη χώρα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το Συμβούλιο Ασφάλεια χαρακτήρισε την τη διασφάλιση τη εθνική ασφάλεια στη σφαίρα τη πληροφόρηση ένα σημαντικό καθήκον σε σχέση με την κοινική εκστρατεία πληροφόρηση τη. Δύση που γίνεται συλλογικά από τη Δύση, εννοεί το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη Ρωσία για να δυσφημίσει τη χώρα, την ιστορία και τι παραδόσει τη. Την ίδια ώρα, πρωταρχικό στόχο του Συμβουλίου Ασφαλεία παραμένει η εδραίωση τη συνταγματική τάξη, τη κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητας τη χώρα. Τα είπε όλα το Συμβούλιο Ασφάλεια. Αυτή είναι η δουλειά του Συμβουλίου Ασφάλεια σε κάθε χώρα. Το τραγικό είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει Συμβούλιο Ασφάλεια. Έχει. Τώρα μπορεί να θεωρηθεί και κακεντρέχεια, αλλά έχει συμβούλους ανασφάλειας και φορείς ανασφάλειας. Όχι ασφάλειας, ανασφάλειας. Και αναφέρομαι σε διάφορα ιδρύματα τα οποία αντί να υποστηρίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα, εκ των πραγμάτων τα υπονομεύουν, θα δείτε μετά. Στο τέλος σας έχω τον πονάμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε για την αντεπίθεση. Επειδή λέγονται πολλά, πάντως εδώ μπορούμε να κάνουμε μία, ε, ένα μικρό απολογισμό. Είπαν ότι η επίθεση θα ξεκινήσει το Φλεβάρι μόλις λιώσουν οι πάγοι. Μετά είπαν όταν λιώνουν οι πάγοι έχει λάσπες, δεν είναι αρματικό το έδαφος, θα περιμένουν να στεγνώσουν οι λάσπες. Στέγνωσαν οι λάσπες. Μας είπαν την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Μας είπαν 10 Μαΐου. Μας είπαν 15 Μαΐου, τώρα είμαστε Ιούλιο και έφυγε η Άνοιξη, τώρα λέει το καλοκαίρι. Άρα κάτι συμβαίνει με το θέμα της ε, αντεπίθεσης. Πάντως επιμένουν οι Ουκρανοί, για να δείτε εδώ τι λένε. Κάπου φαίνεται και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι τώρα η αντεπίθεση. Πάμε. Τα σχέδια της, ε, της Ουκρανίας για αντεπίθεση δεν έχουν αλλάξει δηλώνει ο Υφυπουργό Άμυνα Βολοντίμιρ Χαβρίλοφ, Γαβρίλοφ δηλαδή, σήμερα το δήλωσε, Σάββατο 3 Ιουλίου του 2023. Βασικό στόχο τη Ρωσία είναι να σταματήσουν την αντεπίθεση και να στοχοποιήσουν τα κέντρα λήψη αποφάσεων. Προσέξτε τι είπε. Βασικός στόχος των Ρώσων είναι να σταματήσουν την αντεπίθεση και να στοχοποιήσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εννοεί τα στρατιωτικά, πιθανόν και τα πολιτικά, έτσι, με τους πυράβλους, λέει ότι χρησιμοποίησαν και βαλιστικούς πυράβλους τώρα, πάμε. Τα σχέδια της Ουκρανίας για αντεπίθεση δεν έχουν αλλάξει, παρά το πρωτοφανέ κύμα επιθέσεων με πυράβλους και drones που έχει εξαπολύσει η Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Ουκρανός Υφυπουργός Άμυνα, Βολόντιμιρ Χαβρίλοφ σήμερα Σάββατο 3-6. Από τη Συγκαπούρη όπου συμμετέχει στη σημαντικότερη διάσκεψη της Ασίας για την ασφάλεια όπως γίνεται στο Μόναχο η σύνοδος για την ασφάλεια αντίστοιχη γίνεται για την Ασία στη Συγκαπούρη γνωστή ως διάλογος Σάγκρι Λα. Διάλογος Σάγκριλά. Συμμετέχει λοιπόν εκεί ο υφυπουργός άμυνας Χαβρίλοφ και επισήμανε ότι η Ρωσία εκτόξευσε το, Μάτι, το Μάιο εναντίον της Ουκρανίας εκτός από πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους κυρίως στα αστικά κέντρα συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Βασικός του στόχος είναι να σταματήσουν την αντεπίθεση και να στοχοποιήσουν τα κέντρα λήψη αποφάσεων, είπε. Ο Γαβρίλοφ χαρακτήρισε τη χρήση βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία το τελευταίο στρατηγικό της καταφύγιο, το τελευταίο στρατηγικό της χαρτί και επισήμανε ότι τα αντιεροβολικά συστήματα της Ουκρανίας ήταν κατά περισσότερο από 90% αποτελεσματικά έναντι των επιθέσεων αυτών. Για τη Ρωσία ήταν μεγάλη έκπληξη όταν είδε την αποτελεσματικότητα των βαλιστικών της πυράβλων να είναι σχεδόν μηδενική εξαιτία των σύγχρονων αντιεροπορικών συστημάτων τα οποία λάβαμε από τους εταίρους μας υπογράμμισε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Ο Χαβρίλοφ αρνήθηκε να σχολιάσει τι πρόσφατε επιθέσει εναντίον τη Ρωσία με ντρόν και τι δίζει στο ρωσικό έδαφο. Έκανε ότι δεν ήξερε. Λογικό είναι. Στη Ρωσία σημειώνονται πολλά εσωτερικά γεγονότα τα οποία φυσικά συνδέονται με αυτόν τον πόλεμο. Είπε, θέλοντα να πει ότι τα κάνουν Ρώσοι. Έχουμε πολλού ανθρώπου μέσα στη Ρωσία που στηρίζουν την Ουκρανία. Άρα είναι η αντιστασιακή. Η, Ρώση, η ρωσική αντίσταση αυτή που βάζει και τα ντρόμ και που επιτίθεται στον Μπελγκορόδ. Εξάλλου, ο Ουκρανό Υπουργό δήλωσε ότι το Κίεβο αναμένει από του εταίρου του ΝΑΤΟ να του παρουσιάσουν λεπτομερή οδικό χάρτη για την ένταξη συμμαχία στη διάρκεια τη συνόδου κορυφή στο Βίλνιου τον Ιούλιο. Θέλουμε να δούμε ξεκάθαρα βήματα να λαμβάνονται και από τι δύο πλευρέ, σχολίασε. Όχι απλώ μια ένδειξη ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο ίδιο πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αναμένει επίση να τη δοθούν εγγυήσει για την ασφάλειά τη, για όσο διάστημα η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο προς την ένταξη των ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή. Εγγυήσει ασφάλειας μέχρι να γίνει μέλος. Τέλος ο Γαβρίλο θα απέριψε το ερευνητικό σχέδιο της Ινδονησίας, θα το δούμε μετά ποιο είναι, το οποίο προβλέπει μια δημιουργία αποστατικοποιημένη ζώνη και δημοψηφίσματα. Δεν θα διαπραγματευτούμε καμία συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει από όλοι εδαφών μα συμπεριλαμβανομένε τη Κρυμαία, τόνισε. Οι πρόσφατε ρωσικέ επιθέσει στοχεύουν να σταματήσουν την αντεπίθεση. Ο Γαβρίλοφ, ο οποίο συμμετείχε σε και στρατι... μαζί με αμυντικού και στρατιωτικού αξιωματούχου από όλο τον κόσμο στη συνάντηση τη Σιγκαπούρη, είπε ότι η Ουκρανία αναμένει από το συμμάχο του ΝΑΤΟ να παράσχουν ένα λεπτομερίο οδικό χάρτη για την ένταξη στη Σύνοδο Κορυφή ε, τον επόμενο μήνα τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αναμένει επίση να, παρασχεθούν εγγυήσει ασφάλεια ενώ η χώρα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Λοιπόν, δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε καμία συμφωνία με κανέναν. Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει προηγμένα συστήματα μικρότερη εμβέλεια, όπω το NASAMS και το IRST, από δυτικού εταίρου. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τι προσπάθειέ μα, την επιθυμία μα και την πεποίθησή μα ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, είπε η Ουκρανία θα ξεκινήσει την αντεπίθεση με τη φιλοδεξία να απελευθερώσει τα εδάφη μας φέτος. Ζελένσκι, είμαστε έτοιμοι να αντεπιτεθούμε. Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, Σάββατο πάλι, στη Wall Street Journal, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξαπολύσει την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή τη για να ανακαταλάβει τι περιοχέ που έχει θέσει από τον έλεγχο το Ρωσικό στρατό. Πιστεύουμε απόλυτα ότι θα επιτύχουμε, τόνισε ο Ζελένσκι. Από την πλευρά του Χαρίλοφ επισήμανε ότι το των ρωσικών πυράβλων δεν έχει επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα του Κιέβου σχετικά με την αντεπίθεση. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τι προσπάθειέ μα, την επιθυμία μια και την πεποίθησή μα ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Η Ουκρανία θα ξεκινήσει την αντεπίθεση με τη φιλοδοξία να απελευθρώσει τα εδάφη μα φέτο, πρόσθεσε. Αυτά για την αντεπίθεση. Θα περιμένουμε να δούμε που θα κινηθεί και αυτή η υπόθεση είναι σοβαρή πιστεύω από την έκβαση της αντεπίθεσης θα κρυθούν όλα. Εάν δηλαδή εκδηλωθεί η αντεπίθεση και δεν σπάσουν το μέτωπο στα δύο διότι είναι η διάρρηξη του μετώπου είναι αυτό, τα άλλα είναι παραμύθια. Αν διαρρήξουν το μέτωπο θα απελευθερώσουν τα νότια, τα νότια εδάφη και την Κρυμαία οι Ουκρανοί και εκεί θα σταματήσουν. Εκτός και αν αποφασίσει μόνη της η Ρωσία να φύγει. Αν όμως αποτύχουν τότε η Δύση θα πει στο Ζελένσκι ότι ζητήσαμε σου τα δώσαμε τις έχουν κάνει αυτές τις δηλώσεις ό,τι ζητήσατε σας τα δώσαμε ξεκινήστε την αντεπίθεση εδώ και ένα μήνα εάν λοιπόν αποτύχει η αντεπίθεση τότε θα πούνε στο Ζελένσκι κάτσε τώρα να μιλήσουμε με τους Ρώσους λοιπόν πάμε στο επόμενο θέμα στο επόμενο θέμα είναι Ουκρανία και ΝΑΤΟ ήδη υπόθηκα κάποια πράγματα να δούμε τώρα τι συμβαίνει η πολυδιαφημισμένη αντεπίθεση δεν έχει τους απαραίτητους πόρους στρατιωτικούς και ανθρώπους για να αρχίσει και αν τελικά ξεκινήσει είναι δύσκολο να πετύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Έχει να αντιμετωπίσει σύν τη άλλη εσωτερικό μέτωπο με τις ένωπλες δυνάμεις τη Ουκρανίας να αμφισβητούν σχεδόν ανοιχτά την ηγεσία του. Σήμερα είδα έναν από το Γενικό Επιτελείο, από το ΓΕΘΑ το Ουκρανικό, είπε, Και ποιο είναι, λέει, ο Ζαλούζνη, ο αρχηγό ΓΕΘΑ. Αυτό έχει μια ψήφολη. Οι αποφάσει λαμβάνονται συλλογικά. Άρα κάτι υπάρχει εκεί με το Ζαλούζνη. Τα έχουμε πει, έτσι. Ευρυσκόμενο σε αυτήν την κατάσταση, ο Ζελένσκι άρχισε να ασκεί πίεση και στου καθοδηγητέ του. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, Ο Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφέ του ηγέτε του ΝΑΤΟ ότι δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφή του Ιωλίου στη Λιθουανία εάν δεν του δοθεί προκαταβολικά οδικό χάρτη με δέσμευση, δηλαδή χρονοδιάγραμμα. Τότε θα μπει στο ΝΑΤΟ. Αν δεν δοθεί τέτοιο πράγμα, εγώ δεν έρχομαι, λέει. Τώρα πιθανόν είναι ένα με, ασκή πίεση, αλλά εν στο περιπτώσει, διότι η γενική άποψη είναι ότι ό,τι και να λέει τελικά θα πάει. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, Εκτό από το σχέδιο για ένταξη στη Συμμαχία, ο Ζελένσκι ζητά και ειδικέ εγγυήσει ασφάλεια. Αυτή τη δήλωση ότι δεν θα πάω την έχει κάνει και στη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι, πάλι σήμερα. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία, Δμήτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα είναι ικανοποιημένη με, μία, με καμία άλλη απόφαση τη Συνόδου Κορυφή του Ιωλίου πέραν τη πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θέλουν να πάρουν πρόσκληση. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε παραδεχθεί πω η χώρα του δεν θα. χθε το πέφτω, δεν θα ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία πριν τελειώσει ο πόλεμο. Αλλά θέλουμε τη στήριξη με ένα χρονοδιάγραμμα, είχε πει. Το Σεπτέμβριο του 2022, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την υποψηφιότητα τη Ουκρανία για ένταξη του ΝΑΤΟ με διαδικασίε εξπρέ. Ο Στόλτεμπεργκ αναγνώρισε τη θέση του ΝΑΤΟ σχετικά με το δικαίωμα κάθε χώρα να καθορίζει την πορεία τη και τόνισε ότι η πολιτική των ανοιχτών θυρών και για την Ουκρανία παραμένει τόνισε δε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα φυστεί προσπαθειών προκειμένου να βοηθήσει το Κίεβο να αμυνθεί. Δηλαδή λέει, ναι μεν δεν σας παίρνουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να συστηρίζουμε. Η θέση που δικαιούται η Ουκρανία είναι στο ΝΑΤΟ και με την πάροδο του χρόνου η υποστήριξή μας θα σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό δυνατό, να μπείτε δηλαδή στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Στόλτεμπερ όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Απρίλιο του 2023 εάν το ΝΑΤΟ χορηγούσε καθεστώς ένταξη στην Ουκρανία, θα έσερνε αυτόματα ολόκληρη τη συμμαχία σε έναν άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία, μια πυρηνική δύναμη που έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει τα, πυρητικά, τα πυρηνικά, τα όπλα εάν διαπιστώσει η υπαρσιακή απειλή. Γιατί, διότι αν γίνει τώρα η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ, αυτομάτως ισχύει το άρθρο 5, μόλις πέσει η πρώτη του εναντίον της Ουκρανίας, εμπλέκεται το ΝΑΤΟ να βοηθήσει μια χώρα μέλος όπω είναι η Ουκρανία. Άρα πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσία. Άρα απειλή πυρηνική σύραξη. Για το λόγο αυτό, οι ηγέτε του ΝΑΤΟ έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί άμεσα, εάν ο πόλεμο συνεχιστεί. Έτσι, το τελεσίγραφο του Σελένσκι καταδεικνύει ακόμα περισσότερο τη δινή θέση του. Υπόψη ότι το ΝΑΤΟ τι του λέει. Έλα να μπει η Ουκρανία που είναι ελεύθερη, όπω έγινε με τη Δυτική Γερμανία και τα εδάφη που έχουν καταληφθεί, σε επόμενη φάση, αν απελευθερωθούν, θα τα βάλουμε μέσα, με κάποιο τρόπο. Αυτό το, ε, αυτό το σχέδιο υπάρχει, έτσι το έχουμε πει μέρες τώρα. Από την άλλη, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να καταλήξουν σε μία συμφωνία σχετικά με τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα. Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ από το πρώην Σοβιετικό Μπλοκ θέλουν εδώ και τώρα να δοθούν δεσμεύσεις στην Ουκρανία να δοθεί ένα οδικό χάρτη. Τελικά ο Ζελίνης και παρά το τελεσίγραφό του αναμένεται να παραστεί Σύνοδο και εγώ αυτή την άποψη έχω, προκειμένου να απευθύνει μια ίστατη έκκληση για την ανάγκη τη Ουκρανία να πάρει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά και περισσότερα όπλα. Ωστόσο, ακόμα και ο Άσπιντον δεν φαίνεται διατηρημένη να παράσχει επίσημε ενταξιακέ υποσχέσει στο Κίεβο, ασχέτω αν η κυβέρνηση του Biden λέει ότι παραμένει σταθερή στη της, στην πολιτική των ανοιχτών θυρών, του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Θα αναζητήσουμε τρόπους για να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας, είπε ο Ντέρεκ Χόγκαν, Υφυπουργό Εξωτερικών των ΙΠΑ, αρμόδιος για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή οι άμεση ανάγκες στην Ουκρανία είναι πρακτικές, όπλα δηλαδή χρειάζεται. Και επομένω θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση των αμυντικών και αποτρεπτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Λοιπόν, υπάρχουν επαναλαμβάνω ζητήματα στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει ομοφωνία. Το κύριο πρόβλημα είναι το άρθρο 5. Εάν τώρα ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, έχουμε πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας με κίνδυνο αυτός ο πόλεμος να μετατραπεί σε πυρηνικό πόλεμο. Θα δούμε, θα είναι πραγματικά μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σύνοδος κορυφής στο Βίλνιος που θα γίνει τον Ιούλιο, νομίζω 11 με 12 Ιουλίου, νομίζω δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν πάμε. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε επιμένει η Κίνα στην πρωτοβουλία της και βγήκε και ένα καινούριο φασολιμπή και η Ινδονησία στο παιχνίδι των προτάσεων. Πληθωρισμός ειρηνευτικών προτάσεων. Όπως είπαμε, στην, στο περιθώριο του διαλόγου Σάνγκρι Λα που γίνεται στη Σιγκαπούρη συναντήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας. Ο Λι Σαν είπαμε χθε, απέριψε η Κίνα την συνάντηση του ε, με τον Όστιν, τον Υπουργό Άμυνας των Αμερικανών και όχι μόνον αυτό. Διέρευσε, πιστεύω δεν διέρευσε ε, χωρίς λόγο, ότι σε μία άσκηση που έκαναν οι, οι Κινέζοι στοχοποιούν το αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν, πλήγματα δηλαδή με υπερηχητικούς πυράβλους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έβγανα και τα σχέδια στην ουσία τη άσκηση, που τα σχε... οι ασκήσει πάντα γίνονται με βάση επιχειρησιακά σχέδια. Καμία άσκηση δεν γίνεται για απλάκα. Όλε οι, οι ασκήσει είναι κατά κάποιο τρόπο εφαρμογή είτε σχεδίων είτε πολιτικών οδηγιών, που δεν τι λαμβάνουν την απόφαση υπο... η οι στρατηγική οι κυβερνήσει. Εν πάση περιπτώσει, ενώ αρνήθηκε ο Σανκφού να συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον Αμερικανό, Να σημειώσουμε ότι στο Σανκφού οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσει διότι ω επικεφαλή του τμήματο εξοπλισμών των Κινέζικων όπλων δυνάμεων ήταν αυτό που υπέγραψε συμφωνία προμήθεια εξοπλισμού από τη Ρωσία. Αυτό με βάση τον Αμερικανικό νόμο επιβάλλει κυρώσει και το έβαλαν κυρώσει προσωπικά. Τώρα λοιπόν ο ίδιο έχει βάρο του προσωπικά κυρώσει. Και γι' αυτό αρνήθηκε. Ο δεύτερο λόγο, η κατάρρευση του Κινέζικου μπαλονιού. Κρατάνε μούτρα οι Κινέζοι στους για εκείνο το θέμα. Ο Σανκφού, όμω, συναντήθηκε, επιδίωξε να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Ολεξέη Ρεσνίκοφ. Η Κίνα σταδιακά επεκτείνει τι διπλωματικέ πρωτοβουλίες για την επίλυση του Ουκρανικού. Ο Κινέζος Υπουργό Άμυνα, Λι Σανκφού, έδωσε πρόταση στον Ουκρανό ομολογό του το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023, σήμερα, να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα προσέγγισης των δύο πλευρών προκειμένου να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ δεσμεύτηκε επίσης να διευρύνει τη συνεργασία των δύο πλευρών Κίνας-Ουκρανίας όσον αφορά αμυντικά ζητήματα. Δηλαδή τους δίνει και... και κίνητρο έτσι. Δηλαδή λέει να βρούμε μια λύση στον πόλεμο και εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, ε, αυτέ οι δηλώσει, από εκεί ήρθε, ήρθε η διαρροή, που δημοσιεύθηκε στο Bloomberg σήμερα, 3 Ιουνίου του 2023. Ο Λύς συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνα τη Ουκρανία, Ρεσνίκοφ, και την ομάδα του, στο περιθώριο τη συνόδου Σαν στη Σιγκαπούρη, με την Κίνα να συνεχίζει να πιέζει για ειρηνική διευθέτηση τη σύγκρουση, παρά τους στενούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς που έχει το Πεκίνο με τη Μόσχα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ουκρανική πλευρά ενημέρωσε την Κίνα για τις εξελίξεις στο μέτωπο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργό Άμυνα Βολόντιμιρ Χαβρίλοφ στη διάρκεια συνέντευξης. Είναι έτοιμη για επικοινωνία για να επεκτείνουν τις επαφές μεταξύ της Ουκρανικής και της Κινέζικης στρατητικής ηγεσίας, είπε ο Χαβρίλοφ. Δηλαδή, εμεί θέλουμε να έχουμε σχέσεις σε στρατητικό επίπεδο με τους Κινέζους. Ελπίζω ότι θα αναπτυχθεί κάποια δυναμική μετά τη συνάντηση. Το Πεκίνο έχει εντείνει τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει επικεφαλίσει τον ίδιο τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping. Η πρόταση του Πεκίνου περιλαμβάνει έκκληση για κατάπαυση του πυρός, κάτι που η Ουκρανία, η ΕΠΑ και οι σύμμαχοι το έχουν απορρίψει, επειδή θα βοηθούσε ουσιαστικά τη Ρωσία να εδρώσει τα εδαφικά της κέρδη. Δηλαδή το πάγωμα του πολέμου βρίσκει αντίθετη τη Δύση και την Ουκρανία. Νωρίτερα το Σάββατο, 3 έξου σήμερα δηλαδή, ο υπουργό άμενα της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, υπερασπίστηκε με πάθος μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία, που θα αφήσει τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν κατοχυρώσει τις θέσεις τους επί του Ουκρανικού εδάφους, επισημένοντας ότι τα ασιατικά κράτη γνωρίζουν το κόστος του πολέμου εξίσου καλά ή καλύτερα από τα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς λέει φάγαμε πολέμους εδώ, ξέρουμε τι σημαίνει, σταματήστε τον πόλεμο. Πρέπει να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, μετά από αυτό θα διαπραγματευτούμε με το καθεστώ του Κρεμίνου ή με νέο ηγέτη, είπε ο Ρεσνίκοφ στον Ινδονήσιο ομόλογό του. Ουκρανία Αξιωματούχη ήταν επίση σε επαφή με την Αμερικανική αντιπροσωπεία σε πολλέ φάσει, δηλαδή είχαν πολλέ επαφέ στη διάρκεια τη διάσκεψη τη Συγκαπούρη, είπε ο Χαβρίλοφ, συμπεριλαμβανομένη τη συνάντηση του Ρεσνίκοφ με τον Λόι Τόστιν, τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνα, που έγινε χθε Παρασκευή. Έχουμε την πλήρη υποστήριξή του, είπε ο Χαβρίλοφ, για τι ΗΠΑ. Τώρα να δούμε δύο-τρία στοιχεία λίγο παραπάνω. Ο Υπουργό Άμυνα τη Ινδονησία, πρότεινε τη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνη στην Ουκρανία και την ανάπτυξη σε αυτήν ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο πρότεινε το σχέδιό του για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στη διάσκεψη ασφάλειας του Σάγκριλα που γίνεται στην Σιγκαπούρη. Η πρώτη παράγραφο ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός και από τις δύο πλευρές. Η δεύτερη καλεί κάθε πλευρά να αποσύρει τα στρατεύματα 15 χιλιόμετρα πίσω από, την, από τις τρέχουσες θέσεις για να δημιουργηθεί μια αποστατικοποιημένη ζώνη 30 χιλιόμετρων. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σε αυτήν τη ζώνη διεθνείς ρινευτικές δυνάμεις υπό τον ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Σουμπιάντο, ο ΟΗΕ θα μπορούσε να οργανώσει και να διεξάγει δημοψήφισμα στα αμφισβητούμενα εδάφη προκειμένου να επιβεβαιωθεί αντικειμενικά η βούληση της πλειοψηφία των κατοίκων. Με ποιον θέλουν να είναι, με την Ουκρανία με τη Ρωσία. Δεν διευκρίνησε όμω για ποιε περιοχέ μιλάει. Πιθανόν για, μιλάει και για περιοχέ που είναι εκτό αυτών που κατέχει σήμερα ο Ρωσικός στρατό. Η Ινδονησία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε όλε αυτέ τι διαδικασίε. Ακόμα είναι έτοιμη να στείλει στρατό σε αυτέ τι στι, στι, περιοχέ, στην αποστατικοποιημένη ζώνη, για να υλοποιηθεί το σχέδιό τη. Άρα, ένα ακόμα σχέδιο. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, καλά και αυτά τώρα δεν τα ξέρουμε και καλά αυτά τα θέματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να πούμε γενικές γραμμές. Τι είναι το SWIFT. Το SWIFT είναι ένας αριθμός, έχει κάμια εικοσαριά νούμερα, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε, για κάθε, διατραπεζική συναλλαγή. Είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε διεθνώ. έτσι, SWIFT. Δεν δώσουμε το SWIFT, το δίνεις και σου βάζεις λεφτά ή γίνεται μια διατραπεζική συναλλαγή. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει διατραπεζική συναλλαγή. Και αυτό χρησιμοποιεί ως όπλο, χρησιμοποιούν οι ΕΥΠΑ, όταν θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις. Σε αποκλείουν από το SWIFT και αποκλείσε από το, διεθνή, από το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα. Τι έκαναν λοιπόν όσοι είτε έχουν υποστεί κυρώσεις, είτε κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό έκαναν το δικό το SWIFT. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το σχετικό δημοσίευμα. Τα κράτη επιλέγουν νέους μηχανισμούς πληρώμων εν μέσω της επιταχυ... επιταχυνόμενης παγκόσμιας αποδολαριοποίησης. Το έχουμε πει αυτό, να μην υπερβάλλουμε. Υπάρχει μια κίνηση αποδολα... αποδολαριοποίησης, αλλά ακόμα είναι στο 2,5%. Δεν κινδυνεύει το δολάριο, για να μην ε, λέμε και ακούμε διάφορα, έτσι. Αλλά ότι ενοχλούνται οι ΗΠΑ, ας βάλουμε και ενοχλούνται. Ακόμα και από αυτό το 2,5%. Η Ασία έχει διαμορφώσει ήδη, μια εναλλακτική λύση, το αντίπαλο δέος του SWIFT, ακυρώνοντα τη δυνατότητα της Δύση στο μέλλον να επιβάλλει κυρώσει όσον αφορά τι τραπεζικές συναλλαγές, καθώ χάνει το μονοπόλιο του ελέγχου του συστήματο εκαθάριση των συναλλαγών. Η Ένωση Asian Clearing Union λανσάρει ένα νέο διασυνοριακό σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων τον Ιούνιο, τώρα δηλαδή αυτόν τον μήνα, ως εναλλακτική λύση στο SWIFT σηματοδοτώντα άλλη μια σημαντική κίνηση από τι παγκόσμιε οικονομίε και του οργανισμού που επιλέγουν νέου μηχανισμού πληρωμών εν μέσω τη επιταχυνόμενη παγκόσμια αποδολαρεοποίηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Global Times σήμερα, Σάββατο 3 Ιουνίου του 2023. Ο αναπληρωτή διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, Μοχσέν Καρίμι, θυμάστε πριν 10 μέρε που συναντήθηκαν οι διοικητέ τραπεζών Ρωσία και Ιράν στην Τεχεράνη. Αυτά συζήτησαν. Ο αναπληρωτή διοικητή Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, Μοχσέν Καρίμι, δήλωσε ότι το σύστημα πληρωμών είναι ικανό να αντικαταστήσει πλήρω το SWIFT και θα μπορούσε να διευκολύνει την παγκόσμια αποδελαροποίηση των συναλλαγών, ανέφερε προχθέ 5η 1 Ιουνίου στο Russia Today, επικαλούμενο την, ανέφερε το Russia Today, επικανούμενο δημοσίευμα της Ιρανικής Εφημερίδας Καϊχάν. Το νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τα κράτη-μέλη της, της Ένωσης Asian Clearing Union, αλλά άλλες χώρες θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη, πάντα σύμφωνα με το Russian Day. Η Asian Clearing Union ιδρύθηκε το 1974 ως μια πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες διακανονίζουν πληρωμές για ενδοπεριφερειακές συναλλαγές μεταξύ των συμμετεχουσών κεντρικών τραπεζών σε πολυμερή βάση σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης. Η Ένωση έχει επί το παρόντας 9 μέλη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η Ινδία και το Ιράν και το Πακιστάν. Οι ειδικοί τόνισαν την αποτυχία των ΥΠΑ να εξασφαλίσουν διεθνεί θέσει για το νόμισμά του, ω αποτέλεσμα των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα και του τεράστιου εμπορικού ελλείμματο ω τι κύριε αιτίε για την παγκόσμια τάση αποδολαριοποίηση. Γίνεται και μία αναφορά στο νέο νόμισμα. Δεν χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε, είπαμε, τον Ποναμά στο τέλο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα, κοσυφοπαίδιο. Υπάρχει σε εξέλιξη προσπάθεια του Μακρόν και του Σόλτς. Έχουν πείσει την πρόεδρο ε, της, του Κασιφοπεδίου να γίνουν εκλογές κανονικές, στις οποίες θα πιστούν οι Σέρβοι να συμμετέχουν, να εκλεγούν νέες δημοτικές αρχές και να λήξει η κρίση. Δεν έχω διαβάσει αν ε, έχει ληθεί απόφαση για αυτή την ένωση Σερβικών Κοινοτήτων ε, Δήμων που θέλουν να γίνουν, που είναι ενό είδου αυτονομία. Έχει συμφωνήσει το Κωσυφοπέδιο γι' αυτό. Σε αυτό αντιτίθεται ο Κούρτη, ο Πρωθυπουργό, ο οποίο λέει: Δεν χαμπαριάζω ούτε από Αμερικανού ούτε Ευρωπαίου. Εγώ λέει: Θα εγκαταστήσω του δημάρχου που έχουν εκλεγεί με το 3,5% και δεν ακούω κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εκεί σα είπα ότι εμφανίστηκαν, ή τουλάχιστον κάτι τέτοιο είδα, δυνάμει τη Βάγκνερ από την άλλη μεριά, για να αποφευθεί άλλο ένα πόλεμο που πιθανόν να βόλευε και τη Ρωσία εκεί να εμπλακεί το ΝΑΤΟ σαν ένα πόλεμο, να εμπλέξουν και τη Σερβία. Ε, για να αποφευθεί λοιπόν αυτό, αποφάσισε η στρατηγική διοίκηση του ΝΑΤΟ στην άπολη να αυξήσει τη δύναμη της ΚΦΟΡ, της δύναμης του Κωσόβου. Και τι είδα χθες, και το παρουσίασα και ως έκτακτη είδηση, το είδα δηλαδή στα τουρκικά, νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που το δημοσιεύσαμε ως έκτακτη είδηση ότι το ΝΑΤΟ ζήτησε από την Τουρκία και η Τουρκία το δέχθηκε αμέσως, σιγά να μην το δεχόταν, να στείλει ένα τάγμα καταδρομών, κομμάντο, ως εφεδρική δύναμη της ΚΦΟΡ στο Κωσυφοπαίδιο. Αυτό είναι από την ταξιαρχία, τη μηχανοποιημένη ταξιαρχία των 40 εκκλησιών νομίζω, από το Κυρκλά -Ρελή. Από εκεί ήδη είναι έτοιμη και νομίζω αύριο θα είναι στην, ήδη στο κοσμοπέδιο. Αυτή δεν είναι καλή εξέλιξη. Διότι ενώ λέμε ότι η Τουρκία είναι ο αναξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, λένε διάφορα, τελικά την Τουρκία επιλέγουν για να πάει ένα τάγμα εκεί. Γιατί, να, γιατί δεν επέλεξαν την Ελλάδα. Εδώ κάτι συμβαίνει, κάποιος μας δουλεύει εδώ πέρα. Δηλαδή η Τουρκία που δεν υπακούει στο ΝΑΤΟ, που τα έχουμε πει τώρα, μην τα ξαναλέμε, που έχει φιλοξενήσει, δεν έκλεισε τον αέριο χώρο στη Ρωσία. Όλη η αεροπορική κίνηση γίνεται δια τη Κωνσταντινούπολη στην Ρωσία. Όποιο θέλει να πάει στη Ρωσία, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αλλιώ πρέπει να πα στη Γεωργία. Τώρα άνοιξε η Γεωργία, πρέπει να πα στην Αρμενία για να πα μετά στη Ρωσία. Και όσοι όμω θέλουν να πάνε κανονικά, πάνε μέσω τη Τουρκία. Δισεκατομμύρια έχει κερδίσει και το αεροδρόμιο τη Κωνσταντινούπολη και ο αέριο χώρο που πληρώνουν τέλειο όλες οι εταιρείε. Απίστευτα λεφτά, ο τουρισμός και όλα αυτά. Οι Ρώσοι ολιγάρχες έχουν πάει δεκάδες δισεκατομμύρια στην Τουρκία, σε βαλίτσες, έχουν πάρει υπηκότητες, έχουν ιδρύσει. Ενώ λοιπόν η Τουρκία δεν υπακούει στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ την προτιμάει να τη δει στο κοσμοπέδιο. Κάτι δεν πάει καλά. Αναβαθισμένη φαίνεται η Τουρκία ενώ ακούμε διάφορε φωνέ να βγει από τον Άτο να παγώσουμε. Τι να παγώσουμε, εδώ τι να αναβαθμίζετε, μα δουλεύετε. Λοιπόν. Απροβληματιστεί η ελληνική διπλωματία με όλα αυτά. Πάμε τώρα στον Ερντογάν. Σήμερα ορκίστηκε ο Ερντογάν. Καταρχά να πούμε, διάβασα ότι ο Ακάρα έκανε μια ομιλία στο Υπουργείο Άμυνα, σαν να ήταν, λέει, αποχαιρετιστήρια ομιλία. Άρα σχεδόν σίγουρα φεύγει. Ο Τσερκέζο από την Κεσάρια της Καπαδοκίας που μας το έπαιζε ε, ε, ως ακρεφνής Τούρκος bye bye όχι bye bye και μάλ bye bye Hulusiakar. φεύγει από εκεί και μάλλον δεν θα έχει υπουργείο θα είναι ένας απλός βουλευτής εν πάση Ορκίστηκε ο Ερδογάν πριν από λίγο. Τώρα η ώρα είναι 8 το βράδυ. Ορκίστηκε πριν από κάνα δύο ώρε. Είδα. Καταρχά αυτό που παρατήρησα ενώ τον είδα σε βίντεο και ό,τι βλέπω αυτό πιστεύω, αυτό σίγουρα πιστεύω, μεταβίας έσαιρνε τα βήματά του προεκλογικά πριν από μια εβδομάδα δηλαδή 10 μέρες, σήμερα τον είδα ότι ε, περπάτησε, απέδωσε το στρατιωτικό τμήμα, απέδωσε τη μέση σε αυτόν, περπάτησε, περπατούσε καλούτσικα. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν τον ξεκούρασα, αν, αν πάντως δεν ήταν αυτό το χάλι που είδα προχθές που ήταν έναν άνθρωπο τιμόροπο. Να δούμε. Να δούμε πού θα πάει η υγεία του γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα, ε, το, το Υπουργικό Συμβούλιο όταν βλέπετε την εκπομπή θα έχει βγει, θα το κρίνουμε αύριο, θα κάνουμε σχόλιο ποιο είναι τι. Ε, φαίνεται πάντως ξανά, ξανά όλοι λένε ότι ο Χακάν Φιντάν από την Υπηρεσία Πληροφοριών ε, θα είναι αναλάβει υπουργό Εξωτερικών. Στην Ελλάδα όποιος υπηρετήσει την Υπηρεσία Πληροφοριών τον κατηγορούν ως κυπαντζίο, δηλαδή έχει την απαξία για να δείτε τι χώρα είμαστε. Εντάξει, τους έχουν για πέταμα όσους έρχονται από την υπηρεσία πληροφοριών, αντί να έχουν την υπηρεσία πληροφοριών ψηλά, στην Τουρκία τον είχε βασικό του συνεργάτη και τώρα τον κάνει και υπουργό εξωτερικών Ερντογάν. Και είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από υπαξιωματικός από το στρατό, μόνιμος υπαξιωματικός. Πήρε διδακτορικό, το διδακτορικό του ήταν στι του πληροφοριών, το έκανε πράξη αυτό που σπούδασε. Λοιπόν, δεν επενούμε κανέναν, απλά περιγράφουμε. Ορκίστηκε λοιπόν. Δεν. Επαναλαμβάνω, δεν πρόλαβα να δω τώρα λεπτομέρειε, αλλά από ό,τι διαβάζω. Ήταν εκπρόσωποι 80 χωρών στην ορκομοσία του. 21 αρχηγοί κρατών, 13 πρωθυπουργοί, αλλά και διεθνεί οργανισμοί. ΝΑΤΟ ο Στόλτεμπεργκ, σιγά να μην έχανε την ευκαιρία. Ο οργανισμό τουρκικών κρατών εκπροσωπήθηκε και η Ισλαμική διάσκεψη. Δηλαδή, εκπροσωπήθηκε και η Ελλάδα με τον κύριο Κασκαρέλη. Τώρα, ορισμένε μου λέτε να πω για τον Κασκαρέλη, γιατί δείχνω αυτή την απαξία. Πολιτική είναι, εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Αλλά επειδή ξέρω ορισμένα πράγματα και σε μια υπόθεση που ξέρω που ε, είχα γνώση πως μιλούσε με τους Τούρκους. Σαν ένα γιουσουφάκι με την πολιτική έννοια επαναλαμβάνω. Ο άνθρωπος μπορεί να εξοπρεπείς σε κοινωνικό επίπεδο, στη θέση που ήταν, ήταν ακαταλήλος. Αν ήξερε η πολιτική ηγεσία τι έλεγε με τους Τούρκους, θα τον πέταγε με τις κλωσιές από το Υπουργείο, εκτός και αν δω, του είχαν δώσει τέτοιες συντολές. Λοιπόν, εκπροσωπείται λέει η Ελλάδα στην ορκομοσία. Και ο κύριο Αβραμόπουλο, εντάξει, είχε μια ειδική σχέση. Οι προσωπικέ σχέσει πάντα βοηθούν στην ιστορία, δεν είναι κακέ. Καταρχά, γιατί πήγαν όλοι αυτοί εκεί. Δηλαδή, όταν οργίζεται ο Μητσοτάκη, θα ορκιστεί σε λίγε μέρε. Θα έρθει κανένα στην ορκομοσία. Γιατί πήγε η Ελλάδα εκεί. Καταρχά, γιατί πήγε η Ελλάδα. Γιατί ένωσε την ανάγκη η Ελλάδα να στείλει εκπρόσωπο σε έναν άνθρωπο ο οποίος επιβουλεύεται τα εθνικά μα συμφέροντα, την εθνική μα κυριαρχία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γιατί το στέλνουμε αυτό. Τι θέλουμε να δείξουμε δηλαδή, στη διεθνή κοινότητα, ότι είμαστε καλά παιδιά. Ότι ξέρετε, εμεί κρατάμε ανοιχτό το, το, παράθυρο να το κάνουμε και πόρτα, όπω έλεγε ο Μαραγκό ο Δένδιας. Ένα παράθυρο λέει να το κάνουμε πόρτα. Γιατί στέλνει η Ελλάδα εκπρόσωπο στην Ευρωκομοσία του Ερντογάν. Μπορεί να απαντήσει ένα. Κά δεν είναι αυτό. Στέλνει κανένα στην Ευρωκομοσία του. Τι είμαστε εμεί δηλαδή μα χαλά και η Τουρκία είναι η πρωτεύουσά μα και στέλνουμε εκεί και εκπρόσωπο. Μπορεί να απαντήσει κανένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο του κυρίου Κλόκαρη. Ο Βίβος Κλόκαρης είναι αντιστράτηγο. Δεν αποστρατεία φυσικά ήταν, έβγαλε τη σχολή Ευελπίδων, μάλιστα ήταν στους, στην πρώτη πεντάδα νομίζω, η δυνατό μυαλό. Έχω παρουσιάσει μαζί του και βιβλία και μιλήσαμε μαζί. Είναι πραγματικά ένα δυνατό μυαλό. Και ε, έγραψε ένα άρθρο για την ανάγκη ενεργοποίησης του δόγματος ενιαίου χώρου. Υπάρχει στην ιστοσελίδα Ινφογνώμων σήμερα, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε. Πάντως ο άνθρωπος ε, βγάζει μια κραυγή αγωνίας. Ακούστε, εάν δεν υπάρχει το δόγμα, όχι το ενιαίο αμυντικού χώρου, χω, το δόγμα της απελευθέρωσης της Κύπρου, αν δεν υπάρχει στο τραπέζι, σε πολιτικό επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και αυτό να εκφράζεται με ασκήσεις που θα δείχνουν ότι οι ελληνικές ενώπιτες και η εθνική φρονά μπορούν να πετάξουν τους Τούρκους στη θάλασσα στην Κύπρο. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, δεν υ... είναι ανόητο να πιστεύουμε, είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι οι Τούρκοι θα υποχωρήσουν στο Κυπριακό. Να σα πω κάτι και γιατί να υποχωρήσουν. Κατέχουν το νησί, έχουν στρατό κατοχή, δεν κινδυνεύουν να του πετάξουμε στη θάλασσα, θα θέλουν τα επόμενα και τα υπόλοιπα. Γιατί να μην τα θέλουν. Ποιο εγκέφαλο πιστεύει, πήγε τώρα ο Χρυστοδουλή στην Ευρώπη, να εμπλέξει την Ευρώπη. Ε, ποια Ευρώπη να εμπλέξει. Γιατί να έμπλακεί η Ευρώπη να λύσει το δικό σου πρόβλημα, όταν εσύ δεν είσαι αποβεβαισμένο να το λύσει και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά αυ... κι αυτοί. Και μου δίνει και τον Κούρδο στου Γερμανού. Αγροκακομύρεδε, τι έρχεται δεν ξέρετε και τι σα περιμένει δεν ξέρετε. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει αυτή η υπογραφή με τα F-35 που πήραμε λέει την τέταρτη υπογραφή. Δεν θα μπούμε τώρα στη λογική εδώ μέσα από τη στιγμή που δεν είμαστε επι, επιτελεί αεροπόροι να δούμε αν είναι καλά ή δεν είναι καλά τα F-35, γιατί δεν τα μπορώ αυτά πραγματικά. Το θέμα είναι ότι είναι ένα από τα καλύτερα αεροπλάνα στον κόσμο, αόρατο, μια πλατφόρμα είναι στην ουσία, δεν είναι αεροπλάνο, μια πολεμική πλατφόρμα. Διαβάζω ότι υπάρχουν προβλήματα διασύνδεσης με τα RAFAL, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά πάστε το να το δούμε γιατί τα δίνουν οι Αμερικανοί σε εμά. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα, το πολιτικό, άστο το επιχειρησιακό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ότι πιθανόν θέλουν να εφαρμόσουν το δόγμα που εφάρμοσαν από τα τέλη τη δεκαετία του 1960 στο Ισραήλ, όπου ήταν σύμμαχοι οι Αμερικανοί και με του Ισραηλινού και με του Άραβε. Αλλά επειδή το Ισραήλ είναι μικρό κράτο και έχει ισχυρότερου δεσμού με την Αμερική, η Αμερική είπε θέλουν να στηρίξει το Ισραήλ, την ασφάλειά του και την ακαιρεότητά του. Και τι δόγμα εφάρμοσε, το Ισραήλ να έχει πάντα οπλικά συστήματα μια γενιά ανώτερα και νεότερα από του άλλου συμμάχου του Άραβε. Φαίνεται ότι αυτό πάει να εφαρμόσει τώρα στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν ξέρω τώρα. Για να είναι χρήσιμα αυτά, πρέπει να υπάρχει και το πολιτικό, το εθνικό πολιτικό δόγμα. Αλλιώ τι θα τα κάνει τα όπλα. Για παρελάσει, να τα... Τι να τα κάνει. Επειδή μιλήσαμε χθε για τον στρατηγό Κωνσταντάκο, ήταν ο μόνος <coughs> δεν ξέρω αν το πλήρωσε κιόλα αυτό με κάποιο τρόπο. Ήταν ο μόνο ο οποίο έκανε βολή με του S300 στο πεδίο βολή τη Κύπρου. Και όχι μόνο αυτό. Θυμάμαι ότι μια φορά τα είχαν φέρει εδώ του S300 να παρελάσουν. Ήταν εδώ, όταν λέω εδώ, είμαι στη Φιλελίνων, στην πλατεία Συντάγματο και τα μηχανοκίνητα που παρελάβουν ε, ορθώνουν τι φάλαγγε εδώ δίπλα, κοντά. Ήρθαν εδώ οι S300 και τελικώ πήραν εντολή και δεν παρέλασαν. Έτσι δεν επερασπίζεσαι τη χώρα σου. Όταν λυγίζει τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα σε αυτά που σου επιβάλλουν, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη χώρα σου και κανένα σύμμαχο δεν θα έρθει κοντά σου. Πρέπει να αποδείξει ότι είσαι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τη χώρα σου με κάθε κόστο. Και όχι ο καθένα να βλέπει την καρέκλα του. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, ο Μπονάμα που σα έλεγα, το διαβάσω ή το έγραψα για να μην. Το σύνδρομο τη Στοχόλμη και ο Ερντογάν. Το σύνδρομο της Στοχόλμη, η Ελλάδα και ο Ερντογάν. Επανάληψη μήτυρ Πάση Μαθήσεω. Από αυτήν εδώ τη θέση έχουμε αναφερθεί αρκετέ φορέ στην κοσμοθεωρία του Ερντογάν, από την οποία εξαρτάται η εξωτερική του πολιτική. Επειδή όμω έχουμε ακούσει και διαβάσει πολλά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στη γειτονική χώρα, τα περισσότερα από τα οποία κατέλεγα στο συμπέρασμα ότι θα είναι καλύτερα με το διάβολο που γνωρίζουμε εννοώντα τον Ερντογάν, καλό είναι να επαναλάβουμε βασικά στοιχεία αυτή τη κοσμοθεωρία του Ερντογάν. Δηλαδή, πού το πάει ο Ερντογάν. Η κοσμοθεωρία του, προ... του επανεκλεγέντο Προέδρου τη Τουρκία αποτελεί σύνθεση τριών βασικών πυλώνων. Παντουρκισμό, πανισλαμισμό. Νεοδουμανισμό. Ναι, Τι είναι αυτά τα πράγματα, ξέρουμε. Πάμε να δούμε. Παντουρκισμό. Ξεκίνησε ω όρομα του Τουρκού Ντοζάλ, ο οποίο παρότι καθαρό Κούρδο ο ίδιο, είναι ο πρώτο που έκανε βήματα προ την κατεύθυνση τη υλοποίησή του. Ο Ζάλ, αμέσω μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση, οραματίστηκε σε εισαγωγικά έναν τουρκικό κόσμο από την, Αδρική, από την Αδριατική μέχρι το Συνικό Τείχο. Ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο είχε και τη στήριξη τη Δύση αφού αποδυνάμωνε την επιρροή της Ρωσίας σε όλη αυτή την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό ο Τουρκούτο Ζάλ, ως πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, τις 21 έως 23 Μαρτίου του 1993, διοργάνωσε στην Ατάλια την πρώτη σύνοδο των τουρκικών κρατών και κοινοτήτων, την οποία ως διπλωμάτης από το προξενείο της Μύρνης την παρακολούθησε από κοντά. Δεν ήμουν προσκεκλημένος, αλλά βρήκα τρόπο. Τώρα δεν αποκαλύπτω με επιχειρησιακά θέματα. Βρήκα τρόπο να την παρακολουθήσω πάντω. Μέχρι εκεί. Αυτέ οι συναντήσει συνεχίστηκαν και μέχρι το 2009 πραγματοποιήθηκαν 12 σύνοδοι του λεγόμενου τουρκικού κόσμου. Σημειώνεται ότι ο Ζαλ κάλεσε και φίτησαν στα τουρκικά πανεπιστήμια την πρώτη χρονιά μόνο 30.000 φοιτητέ από τι εν λόγω χώρε και κοινότητε με γενναίε υποτροφίε. Συνεχίστηκε και μετά το σταμάτησαν οι άλλοι όταν Πέθανε ο Ζάλ, λένε ότι τον δολοφόνησαν, επειδή ήθελε να λύσει το κουρδικό με πολιτική λύση, λένε ότι τον δολοφόνησε το βαθύ κράτο. Στόχο ήταν η δημιουργία, με του φοιτητέ που πήρε από όλε αυτέ τι χώρε, μια τουρκική ιντελιγκέντσια που θα έκανε πράξη το παντουρκικό όραμα. Το 2021 η κίνηση αυτή μετατράπηκε σε διεθνή οργανισμό, παρακαλώ, ο οποίο μετονομάστηκε σε Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, του οποίου πρωταρχικό στόχο είναι η προώθηση τη συνολική συνεργασία μεταξύ των τουρκόφων κρατών, είτε Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν, Κυργυζία, Τουρκία και Ουσβεκιστάν. Ο βασικό στόχο του οργανισμού είναι το 2040 να επιτευθεί η ένωση του τουρκικού κόσμου. Ακούτε τα! Για να μην λέτε ότι δεν ξέρατε, μου χαίρεστε κιόλα. Πανισλαμισμός. Από το 1517 ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ, καταλαμβάνοντας την Αίγυπτο και διαλύοντας το κράτος των Μαμελούκων, μετέφερε την έδρα του Χαλιφάτου στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο καταργήθηκε με απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης της 3 Μαρτίου 1924. Σημειώνεται ότι το Χαλιφάτο θεωρείται το κράτος που εκπροσωπεί διάφορους μουσουλμανικούς λαούς, ενώ ο Χαλίφης θεωρείται ο τοποτηρητής του προφήτη Μωάμεθ στη γη. Το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία θεωρεί τον Μουσταφά Κεμαλ, που κατήργησε το καλυφάτο, ως όργανο της, Δύση, της Δύσης, πράκτορα τον λέγανε της Δύσης, και βασικό ιδεολογικό αντίπαλο του πολιτικού Ισλάμ. Στόχος του Ερντογάν είναι να καταστήσει σταδιακά την Τουρκία ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου, μία δια της τεθλασμένης παλινόρθωσης του χαλιφάτου ενώ η φιλοδοξία του είναι να εκπροσωπήσει όλους τους μουσουλμάνους στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ, το οποίο την αναδόμηση απαιτεί με τις ομιλίες που κάνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τρίτον, νέο Οθωμανισμός. Το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία θεωρεί ότι η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί έργο της διαβολικής δύση σε εισαγωγικά, και των συνεργαστών τη στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, ήτι των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών στόχος του πολιτικού Ισλάμ, εκφραστής του οποίου τώρα είναι ο Ερντογάν, είναι η παλινόρθωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με όρος 21ου αιώνα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει ήδη βήματα όπως η εισβολή στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Κύπρο, η διεκδίκηση της Ανατολικής Μεσογείου, το τερατούργημα που λέγεται Τουρκολιβικό Μνημόνιο, η γαλάζια πατρίδα, η άσκηση τρομοκρατία στην Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά τη Ήδρα στα 12 μίλια, η ευθεία αμφισβήτηση τη κυριαρχία τη Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου υπό την πρόσχημα τη παραβία του καθεστώτο αποστρατικοποίηση, η δημιουργία δικτύου παρακρατικών στην ελληνική Θράκη, η διεκδίκηση ρόλου στη Βουλγαρία, τα Σκόπια, το Κοσοπέδα, την Αλβανία. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν που σα είπα, που δεν μπορούν να λένε ότι δεν τα γνωρίζουν, τώρα τους και στα περιγράφω με απόλυτη καθαρότητα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά μπροστά στα μάτια μας, με ορατό τον κίνδυνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, από όλα αυτά, είδαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε ακόμα και πρόσωπα που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, να εκτοξεύουν ουρανομίκη πολιτικέ ανοησίε για το πόσο επικίνδυνο είναι ο κ. ενώ τον Ερντογάν τον ξέρουμε. Ενώ δεν έκλαψαν την ανακούφισή του για την επανεκλογή του Ερντογάν. Δεν είναι γνωστό δε αν μερικοί εξ αυτών άνοιξαν και κάνουν σαμπάνια από τη χαρά του, που επανεξηλέγει ο Ερντογάν. Κανεί δεν λέει ότι ο Κιλισδάρογλου με την Αξενέρ και τον από του γκρίζου λύκου οι πρώτη, από το πολιτικό Ισλάμ ο δεύτερο, ότι θα ήταν άγγελο ο Κιλισδάρογλου. Όμω αν εκλεγόταν, αυτό θα γινόταν χάρη των Κούρδων. Παραδο, παρέδωσε ο Χριστοδουλίδη έναν Κούρδο. Έναν Κούρδο που θα δείτε τι λένε οι Κούρδοι για του Έλληνε. Ντροπή αυτό θα γινόταν χάρη των Κούρδων, αν εκλεγόταν, του οποίου θα είχε ανάγκη όσο κυβερνούσε, αφού μόνο με τι 65 έδρε του θα μπορούσε να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όσο για τη στάση που θα τηρούσαν οι Κούρδοι στη διακυβέρνηση Κυλιστάρογλου, ενδεικτική είναι η ανάρτηση του Μαχμούτ Αλινά. Καλλινά, ξέρετε τι θα πει. Καθαρό μέτωπο είναι η μετάφραση τη λέξη. Βετεράνο Κούρδου πολιτικού, βουλευτή, πρώην βουλευτή που έκανε στις 29 Μαΐου την ημέρα της άλωσης της πόλης. Την ξαναείπαμε, την ξαναλέω. Η σημερινή μέρα θα γιορταστεί στην Τουρκία ως επέτειος βιασμών, δολοφονιών και ελληνιασιών. Υπάρχουν εξαιρετικές παρθένες εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Άλλες θα γίνουν οι γυναίκες σας, άλλες θα τις πουλήσετε. Η ευχαρίστηση και ο πλούτος είναι όλα δικά σας. Υπάρχουν πολλοί ευγενείς άνδρες εκεί. Κάποιοι θα γίνουν σκλάβοι σας, κάποιους θα τους πουλήσετε. Υπάρχει μεγάλος πλούτος εκεί είναι όλος δικό σου. Όταν ο Μωάμεθ ο πορθητής πολιορκήσε το σπίτι, την οικογενειακή φωλιά, την πατρίδα κάποιου άλλου, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, έκανε αυτήν την ομιλία για να ενθαρρύνει τους στρατιώτες του να ορμήσουν στην πόλη. Όταν καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη, οι υπερασπιστέ τη πόλη θανατώθηκαν και οι στρατιώτε αφέθηκαν ελεύθεροι για τρει μέρε να διαπράττουν λαϊλασίε και βιασμού. Οι κραυγέ των βιασμένων γυναικών έφταναν μέχρι τον ουρανό. Σήμερα είναι η επέτειος της άγριας κατοχής, της λαιλασίας και των βιασμών, που αυτοί αποκαλούν άλωση της πόλης. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και του κράτους γιορτάζουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα επί αιώνες αυτήν την ατιμωτική μέρα ως γιορτή και ο κόσμος χειροκροτά. Μας έκαναν να γιορτάζουμε αυτήν την αιματηρή και επέσχυντη ημερομηνία ως αργία. Εμείς θα ζητήσουμε ευθύνες για αυτό το έγκλημα, εμείς οι Κούρδοι. Μας ξεγελούσατε ως τώρα, φτάνει πια. Αυτά είπε ο Κούρδο και είπαν, στεναχωρήθηκαν, στεναχωριόντουσαν ένα εκλεγεί ο κ. Δάλο, και θέλαν τον Ερντογάν. Που είπε τα τρία, παντουρκισμό, πανισλαμισμό και ε, νεοοθωμανισμός. Ενώ υπάρχουν επιφανεί άνθρωποι στην Τουρκία που σκέφτονται και εκφράζονται με τον τρόπο που το έκανε δημοσίω ο Μαχμού Λινάκ αδυνατεί να κατανοήσει κανεί πώ είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χειριστεί και χειρίζονται τι τύχε τη Ελλάδα που επιχαίρουν με την επανακλογή του Ερντογάν. Εκτό και αν ισχύει η λογική του συνδρόμου τη Στοχόλμη, δηλαδή το να ερωτεύεσαι τον διαστή τον σου, δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Εντάξει, δεν θα δεχτούμε να πούν ότι δεν ήξεραν. Είπαμε όλο το σχέδιό του. Αυτό είναι το πολιτικό, το πολιτικό του σχέδιο. Αυτό είναι και επαναλαμβάνω, δεν δικαιούνται από το δίκαιο στο εξή να λένε ότι δεν ήξεραν. Καληνύχτα σα.